Τα μονοπάτια του Πηλίου την Άνοιξη έχουν την τιμητική τους για τρεις πολύ απλούς αλλά βασικούς λόγους. Γι' αυτό. Οπότε ελάτε μαζί να εξερευνήσουμε τη φύση του Πηλίου την Άνοιξη, την πιο ζωντανή εποχή του χρόνου. Πρωτομαγιά βρέθηκα στο Βόλο και όπως ήταν αναμενόμενο, ανέβηκα και στο Πήλιο για μια πεζοπορία σε ένα εξαιρετικό μονοπάτι. Μαζί μου ήταν ο Λεωνίδας, φίλος από το Βόλο με τον οποίο κάναμε και τη διάσχιση. Το αναφέρω ως διάσχιση γιατί δεν επιστρέψαμε στο σημείο εκκίνησης. Πήγαμε και αφήσαμε το ένα αυτοκίνητο στο χωριό Μακριράχη που ήταν ο τερματισμός μας και με το άλλο ανεβήκαμε στο χιονοδρομικό κέντρο που ήταν η αμφιτηρία μας. Φτάσαμε. Είμαστε στο πάρκινγκ του χιονοδρομικού κέντρου Αγριολεύκες, στο Πήλιο. Ένα μικρό σοκυριάκι. Ένα μικρό. Τι το πήρες αυτό το πράγμα, λες και θα ανέβουμε τα Ιμαλάια. Δεν είναι δύσκολο το μονοπάτι, αλλά ούτε και πάρα πολύ εύκολο. Άμα κάνουμε και τις στάσεις μας και αράξουμε και λίγο και βγάλουμε καμία ωραία φωτογραφία, κάνα πεντάωρο θα μας πάρει. Στην περιγραφή του μονοπατιού είδα ότι υπάρχουν σημάδια, οπότε να μαχούμε το νου μας να τα βρούμε. Και να το σημάδι που βρίσκουμε. Εδώ ξεκινάει λοιπόν το μονοπάτι. Ο ΕΟΣ Βόλου λοιπόν, ο Ρηβατικός Σύλλογος Βόλου που έχει κάνει και τη σήμανση του μονοπατιού. Καταράκτες, 9,8 χιλιόμετρα, άρα η απόσταση που θα διανύσουμε σήμερα θα είναι περίπου 10 χιλιόμετρα συνολικά. 1η Μαΐου σήμερα και έχουμε ακόμα χιόνι. Εδώ στο Πήλιο έριξε πολύ χιόνι φέτος το χειμώνα, με αποτέλεσμα να μην έχει προλάβει να λιώσει ακόμα. Που πάει το μονοπάτι. Τι σου λέει? Δεν μας ειδοποιεί για κάτι. Δεν μας ειδοποιεί, αλλά μάλλον. Μάλλον προς τα εκεί. Α, ναι, έχει κόκκινο σημάδι και εδώ το είδα. Έχουμε και το χάρτη, εντάξει. Η σήμανση είναι αρκετά καλή, μπορώ να πω. Πυκνή. Δεν σε αφήνει να χαθείς. Εκεί που θα πρέπει να πας, εκεί θα βρεις και το κόκκινο σημάδι για να το ακολουθήσεις. Έχει ώρες εδώ. Πάμε. Έλα να δεις. Και φτάσαμε και στο καταφύγιο του κυνηγού. Ένα μικρό δασικό σπιτάκι που μόνο το χρησιμοποιούν και οι κυνηγοί. Γεια σας. Γεια σας. Καλό μήνα. Καλό μήνα, ναι. Α, ωραία είναι εδώ.
Α, ωραία είναι. Πολύ ωραία είναι. Τέλεια. Ο πρώτος σταθμός στην πεζοπορία μας. Άντε παιδιά, καλή όρεξη, καλή συνέχεια. Καλό δρόμο. Καλά. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Και αμέσως μετά το καταφύγιο του κυνηγού βλέπουμε πάλι τη σήμανση να μας καθοδηγεί προς τα που θα πάμε. Πρώτη διασταύρωση με νερό και ένα ρεάκι. Τώρα να δούμε αν θα κάνουμε bloom. Παίρνω. Να πάμε εκεί κάτω. Ωραία, παίρνω μπροστά, να πάμε από εκεί. Έλα, έλα. Πού να το κάνουμε δεύτερο βήμα. Εκεί πάνω στο βράχο που το γλύφει το νερό. Τι έκανες βρε. Εδώ που συναντάμε το ρέμα κάνουμε και μία μικρή στάση να φάμε και κάτι, γιατί δεν πάμε με γρήγορο ρυθμό, συνεχώς σταματάμε για να βγάζουμε φωτογραφίες και βίντεο με αποτέλεσμα να έχουμε πεινάσει λίγο. Βγήκε τίποτα καλό? Ναι. Ναι, να το δούμε. Μετά τη διασταύρωση με το ριάκι συνεχίζουμε. Εδώ σε αυτό το κομμάτι είναι χωματόδρομος και υπάρχουν και ίχνη από ροδιές, οπότε αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν προσβάσεις σε αυτοκίνητα εδώ πέρα. Μάλλον έρχονται από πιο χαμηλά και όσο πιο πολύ κάτω πηγαίνουμε τόσο πιο βρεγμένα τα βλέπουμε όλα και λασπωμένα σε κάποια σημεία. Παρασυρθήκαμε από το χωματόδρομο και χάσαμε την έξοδό του για το μονοπάτι, γιατί το μονοπάτι δεν συνεχίζει το χωματόδρομο, οπότε κατεβήκαμε λίγο από εκεί για να τον ξαναβρούμε. 3 χρόνια έψαχνα αλλά σε βρήκα! Με βάση το στίγμα είμαστε κοντά. Βρισκόμαστε μέσα στο δάσος και εδώ φαίνεται σαν να χιονίζει. Είναι από το άνθος όπως είναι οι λεύκες, αλλά δεν πρέπει να είναι από λεύκες, πρέπει να είναι από κάποιο άλλο δέντρο, δεν το έχω καταλάβει ακριβώς. Και ξαναβρήκαμε το μονοπάτι που είχαμε χάσει, να το. Το οποίο είναι σε πάρα πολύ ωραίο σημείο, δηλαδή εδώ είμαστε σαν κορυφογραμμή ας πούμε και βλέπουμε και αριστερά και δεξιά, ωραία θέα. Εδώ από πίσω είναι και ο καταράκτης που ο πρώτος καταράκτης που θα συναντήσουμε. Να κατέβουμε από εδώ όμως. Και φτάσαμε στον καταράκτη της Πλακοτούρας. Ο πρώτος καταράκτης που συναντάμε στη διαδρομή μας. Είναι λίγο θορυβώδης βέβαια, όλοι οι καταράκτες είναι πολύ φασαριώζοι. Πιο πολύ η τζουλήθρα θα το χαρακτήριζα παρά καταράκτη.
Εδώ είναι ο καταράκτης Πλακωτούρας. Είναι στην ουσία ένας διπλός καταράκτης. Είναι αυτό το ρέμα που κατεβαίνει από εδώ και το άλλο ρέμα που βλέπαμε πριν και κατεβαίνει από εκεί. Ακουμπάμε τον πατόν. Και αφού περάσαμε το ρέμα της Πλακωτούρας και τον καταράκτη, συνεχίζουμε στο μονοπάτι που είναι σε αυτό το δωτό χωματόδρομο. Έχει καλή σήμανση. Ακολουθούμε τα σημάδια και πάμε παράλληλα με το ρέμα που είναι αριστερά μας. Συνεχώς το μονοπάτι είναι σε δάσος από οξιές. Γι' αυτό το λόγο έχουμε παντού κάτω φύλλα, τα οποία όταν σχηματίζουν ένα παχύ στρώμα, όπως εδώ, και είναι απότομη κλίση, μπορεί να γλιστρήσεις. Οπότε θέλει μεγάλη προσοχή στο κατέβασμα, γιατί το κατέβασμα είναι και το πιο επίφοβο να γλιστρήσει κάποιος. Και φτάσαμε στο σημείο που είναι και οι βάθρες. Εδώ και έχει έρθει κι άλλος κόσμος. Αυτή δεν είναι βέβαια το μονοπάτι που κάναμε εμείς, αλλά δείχνει πόσο ωραίο είναι το σημείο. Από όπου ξεκινάει, που καταλήγει το νερό εδώ, θα συνεχίσει προς τα κάτω. Τέλειο το μπανάκι, ώρα να φεύγουμε όμως. Παίρνει να πριν μου αδειάσει η μπαταρία, άντε. Πάμε, προχώρα! Και αφού διασχίσαμε και το ποτάμι, περνάμε την άλλη μεριά του ρέματος και φτάνουμε στο τελευταίο κομμάτι της διαδρομής μας. Ο καταράκτης που ήρθαμε, οι βάθρες μάλλον που ήρθαμε, ήταν από εδώ. Εδώ κάνει μια διακλάδωση ο δρόμος,
από εδώ είναι ο δρόμος όπου βγαίνει από Χάνια προς Αγορά. Από εδώ έρχονται και πιο πολλοί, γιατί έχουν αφήσει το αυτοκίνητό τους σε πολύ κοντινή απόσταση και πάνε μέχρι τις Βάθρες και γυρίζουν. Εμείς όμως δεν πάμε εκεί, έχουμε αφήσει το αυτοκίνητό μας στη Μακριράχη, οπότε θα ακολουθήσουμε τον άλλο δρόμο, Μακριράχη προς τα εδώ. Θα σε φάει! Μετά τις Βάθρες κάνουμε άλλη μία μικρή παράκαμψη για να πετύχουμε τον καταράκτη Καβούρια. Λίγο μετά από τις Βάθρες στις οποίες βούτυξα, εκεί. Αυτά εδώ τα ανθισμένα δέντρα είναι μυγιές. Είμαστε πολύ κοντά στη Ζαγορά πλέον και φτάνοντας πιο χαμηλά συναντάμε τα χωράφια όπως αυτό. Σε μερικούς μήνες θα έχει ωραία φράτα, όρημα, μήλα εδώ πέρα. Αυτό το παιδί εκεί πέρα, το μόνο για το οποίο είναι βαθύτατα ικανό είναι να πάει να κάνει τον οδηγό βουνού στον Edwicks. Θα είναι μόνο 2-3 ωρίτσες, χαλαρό περπατηματάκι.